Γλυκά μου παιδιά, γεια σας! Συνεχίζουμε σήμερα με τον Γιάννη τον Πισματάρη και τα τα παιδιά. Κύριε, έχω φέρει ένα DVD για τα παιδιά της Αφρικής. Μπορούμε να το δούμε? Ρώτησε ο Γιάννης στο δάσκαλό του το πρωί. Την τελευταία ώρα όλη η τάξη, σιωπηλή, είδε την ταινία του Γιάννη. Ο Κώστας, το πειραχτήρι της τάξης, ξέρω κατάπινε με τα μάτια καρφωμένα στην τηλεόραση. «Κύριε, αυτά τα παιδάκια στην Αφρική δεν μιλάνε ποτέ, δεν έχουν φωνή», ρώτησε πριν χτυπήσει το κουδούνι. «Μιλάνε, Κώστα», πετάχτηκε να το εξηγήσει η Στέλλα. «Τώρα όμως είναι πεινασμένα, άρρωστα, μπορεί να έχουν χάσει τα αδερφάκια τους, τους φίλους» τους γονείς τους. Γι' αυτό είναι λυπημένα και αμήλυτα. Εμείς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξαναβρούν τη φωνή τους. Μπορούμε να τα βοηθήσουμε, συμπλήρωσε ο Γιάννης. Στέλλα βρήκα όνομα για την οργάνωσή μας, είπε στη συμμαθήτριά του το μεσημέρι που σχόλασαν. Θα τη λέμε τα αμήλυτα παιδιά. Α, ωραίο όνομα, Γιάννη, είπε αυτή ενθουσιασμένη και του στείλε ένα φιλί. Ύστερα έβγαλε το λάστιχο από την τσέπη της και άρχισε να το πηδά στη μέση του δρόμου. Ο κοντούλης διευθυντής του Ινστιτούτου Αδυνατίσματος ξεροκατάπιε, ξερόβηξε, φύσηξε και ρούφηξε τη μύτη του κάμποσες φορές, απογοητευμένος όταν άκουσε τι ζητούσαν τα παιδιά. Στο τέλος όμως δέχτηκε. Ο Γιάννης και η Στέλλα και ο Χρυσόστομο έτριβαν τα χέρια του, ευχαριστημένοι. Πρέπει να το πούμε στου γονεί μα, του είπε η Στέλλα. Αν με δει η μάνα μου ξαφνικά στην τηλεόραση, κάτι θα πάθει. Ναι, αλλά δεν θα πούμε κουβέντα για τη μυστική μα οργάνωση, συμπλήρωσε ο Γιάννη. Το είπαν στου γονεί του και αυτοί συμφώνησαν. Τα απογεύματα ο πατέρας του Γιάννη πήγαινε τα παιδιά σε ένα τηλεοπτικό στούντιο για να κάνουν πρόβες. Η χοντρή κυρία που είχαν γνωρίσει στο Ινστιτούτο, καθισμένη σε ένα τραπέζι με μαχαίρι και πιρούνι στα χέρια, κοίταζε με λαχτάρα δύο μπριζόλες, έτοιμη να τις καταβροχθήσει. Τα παιδιά την πλησίαζαν. Η Στέλλα, επιτέλους χτενισμένη, κρατούσε ένα άδειο πιάτο κυρία μου, το Ινστιτούτο Αδυνατίσματος Υγεία και Ομορφιά σας προτείνει να χαρίσετε το μισό από το φαγητό σας στα πεινασμένα παιδιά της Αφρικής, της έλεγε ο Γιάννης. Η κυρία σκεφτόταν λίγο, χαμογελούσε και έβαζε τη μία μπριζόλα στο άδειο πιάτο της Στέλλας. Η κάμερα έκανε zoom στο πρόσωπο του Χρυσόστομου στο Ινστιτούτο Αδυνατίσματος, Υγεία και Ομορφιά, όλοι δίνουν πρόθυμα το μισό φαγητό τους στα παιδιά της Αφρικής. Γι' αυτό αδυνατίζουν γρήγορα, γι' αυτό είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, έλεγε αυτός. Όταν προβλήθηκε η διαφήμιση στην τηλεόραση, γνωστοί, άγνωστοι, φίλοι, συγγενείς, γείτονες, Σταματούσαν τα παιδιά στο δρόμο να τους μιλήσουν, να ρωτήσουν, να μάθουν, να τους δώσουν συγχαρητήρια. Το τηλέφωνο στα σπίτια τους δεν σταματούσε να χτυπά. «Μπράβο, Γιαννάκη, όλοι μιλάνε για σένα», είπε ο πατέρας του. «Δεν μ' αρέσει», απάντησε ο Γιάννης. «Όλοι αυτοί αντί για συγχαρητήρια θα μπορούσαν να δώσουν μισό πιάτο φαγητό στα πεινασμένα παιδιά». Οι πελάτες στο Ινστιτούτο Αδυνατίσματος έγιναν πολλοί και ο Κοντούλης Διευθυντής ήταν κατευχαριστημένος. Μια μέρα κάλεσε πάλι τα παιδιά στο γραφείο του. «Οι δουλειές μας πάνε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό», του είπε ο Λόχαρος. «Έχω υπολογίσει πως ο οφείλω». Έβγαλε ένα χαρτί από το σιρτάρι του, έβαλε τα γυαλιά του 2.831 ευρώ και 12 λεπτά. «Ζήτω!» φώναξαν τα παιδιά και πετάχτηκαν επάνω. Η Στέλλα έβγαλε από την τσέπη της το λάστιχο και άρχισε να πηδά. Ο Γιάννης και ο Χρυσόστομος βρήκαν ένα μικρό μπαλάκι και άρχισαν τα σουτ μέσα στο γραφείο. «Μα τον κύριο Διευθυντή δεν τον ένοιαζε. Θα στείλω», συνέχισε αυτός, «τα μισά στην αλληλεγγύη» και τα υπόλοιπα στη UNICEF. Εσείς θα πάρετε μια απόδειξη. Δέχεστε. Ναι, φώναξαν τα παιδιά και συνέχιζαν να παίζουν. Το σπουδαιότερο όμως δεν το ακούσατε ακόμη. Μια δημοσιογράφος σχεδιάζει να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση να μαζέψει χρήματα για τα παιδιά που ζουν στις φτωχές χώρες. Θα έρθει μια μέρα στο σχολείο να σας μιλήσει τέλεια! Ξαναφώναξαν τα παιδιά και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό. Ύστερα ο Γιάννης σούταρε κατά τη μεριά του, κυρίου διευθυντή, και αυτός πήδηξε και έπιασε το μπαλάκι στον αέρα. Οι διακοπές του Πάσχα ήταν κοντά. Ο, η κυρία δημοσιογράφος Αεράτη πήγε μια μέρα στο σχολείο. Μπήκε στην τρίτη τάξη και μίλησε στα παιδιά. Τους είπε πως έχει πάει πολλές φορές στην Κένια, και στην Ουγκάντα. Του είπε πως οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ φτωχοί. Οι περισσότεροι ζουν με πολύ λίγα χρήματα, με ένα δολάριο την ημέρα. «Έχετε πεινάσει ποτέ, παιδιά» ρώτησε στο τέλος. Ού! έκανε ο Κώστας το πειραχτήρι. «Κάθε μεσημέρι έχω μια πείνα. Μέχρι να πλύνει τα χέρια του αδερφός μου, έχω φάει το μισό φαγητό». «Παιδιά, δεν εννοώ τέτοια μικρή πείνα. Υπάρχει κανείς που να μην έφαγε τίποτα για μερικές μέρες, για μια βδομάδα, είπε η δημοσιογράφος χαϊδεύοντας τα μαλλιά του Κωστάκη. Κανείς δεν μίλησε. Όμως ο Γιάννης και η Στέλλα έκαναν εκείνη τη στιγμή την ίδια σκέψη. Θα κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση για τα παιδιά της Αφρικής, τους είπε πριν φύγει προσκαλώ όλη την τρίτη τάξη. Να έρθω κι εγώ, ρώτησε ο Κώστας δειλά. Δεν θα πειράζω κανέναν. Θα σε βάλω να καθίσει στην πρώτη σειρά, απάντησε η δημοσιογράφο γελώντα. Την επόμενη μέρα η μυστική οργάνωση κλείστηκε στο γνωστό δωμάτιο. Παιδιά, ολολόγια είμαστε, είπε ο Γιάννη. Δεν έχουμε καταλάβει στα αλήθεια πόσο υποφέρουν τα παιδιά στην Αφρική. Δεν ξέρουμε τι είναι πείνα. Δεν ξέρουμε τι είναι να ζει με ένα δολάριο την ημέρα. Συμπλήρωσε η Στέλλα. Αλήθεια, πόση αξία έχει ένα δολάριο. Ρώτησε ο Χρυσόστομος. Θα μάθουμε αμέσως, απάντησε ο Γιάννης. Έτρεξε στο σαλόνι και πήρε τηλέφωνο το συμμαθητή του τον Ξερόλα. Το δολάριο αξίζει περίπου όσο και το ευρώ, τους είπε όταν γύρισε. Λοιπόν, τι λέτε, αντέχετε να δοκιμάσουμε πώς είναι να ζεις με ένα ευρώ την ημέρα. «Αντέχομαι» φώναξαν και τα τρία παιδιά μόλι τους τη δύναμη. Η μάνα του Γιάννη στην κουζίνα έκανε το σταυρό της. Ο Θεός βοηθός είπε στον άντρα της, ποιος ξέρει τι ετοιμάζει πάλι ο γιώκας μας. Εκείνο όμω που κουβέντιασαν ύστερα τα παιδιά, δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί η μάνα του Γιάννη. Νόμιζε ο Γιάννη πω η συνεδρίασή του τελείωσε και άνοιξε το τετράδιο να γράψει τι αποφάσισαν. Όμω η Στέλλα του πιασε το χέρι. Γιάννη περίμενε. Είπε, μου φαίνεται πως με όλα αυτά που κάνουμε, κοροϊδεύουμε αυτά τα δυστυχισμένα παιδιά. «Γιατί το λες αυτό, Στέλλα», ρώτησε παρεξενεμένος ο Γιάννης. «Λοιπόν, καθίστε καλά και ακούστε με. Αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε τα παιδιά της Αφρικής, πρέπει να πάμε εκεί, κοντά τους». Ο Χρυσόστομος κάτι πήγε να πει, μα πνίγηκε και άρχισε να βήγει. Ο Γιάννης πάγωσε για μια στιγμή. Ύστερα όμως πετάχτηκε πάνω, έτρεξε πάλι στο σαλόνι και αφού βεβαιώθηκε πως δεν τον βλέπει κανένας, πήρε το τηλεφωνικό κατάλογο και τον έφερε στο δωμάτιο. Αλφα, αλφα, α, 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 αεροδρόμιο, μουρμούριζε ενώ τον ξεφίλησε. Αεροδρόμιο, δύο δέκα και τα και τα Έγραψε το τηλέφωνο σε ένα χαρτάκι και ξαναπήγε τον κατάλογο στη θέση του. Θα μάθω πότε έχει αεροπλάνο για την Κένια, είπε. Χρειαζόμαστε όμω και εισιτήρια. Έχω τα χρήματα από τα περσινά κάλαντα, του είπε η Στέλλα. Έχει και μερικά το κουτάκι του ταμείου. Θα μαζέψουμε κι άλλα. Παιδιά, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Οι γονεί μα δεν θα μα αφήσουν. Τόλμησε να πει τρομαγμένος ο Χρυσόστομος. Αν φοβάσαι, μην έρθεις. Τον έκοψε η Στέλλα. Τους γονεί μα θα του πούμε όταν φτάσουμε. Θα του πάρουμε τηλέφωνο. Ο Γιάννη έγραψε το βράδυ στο τετράδιο τη οργάνωση. Σήμερα, 14 Απριλίου, τα τα παιδιά αποφάσισαν. Πρώτον, για να καταλάβουμε πόσο πολύ κοιμούνται τα πουλάκια στο λιβάδι, δεν θα ακουμπήσουμε τίποτα για μια μέρα τουλάχιστον. Δεύτερον, θα δοκιμάσουμε να ζήσουμε μόνο με μια πέτρα την ημέρα, όπως τα κοιμισμένα πουλιά. Τρίτον, αποφασίσαμε και κάτι άλλο, πολύ σπουδαίο, που δεν μπορώ να το γράψω. Κίσα, κοράκι, γλάρος. Ο Γιάννης, το επόμενο πρωί που ξύπνησε, πλήθηκε, ντύθηκε, κάθισε στο τραπέζι, έκανε το σταυρό του, αλλά δεν έφαγε όταν η μητέρα του ανήσυχη τον ρώτησε αν είναι άρρωστος, αυτός χωρίς να μιλήσει πήρε την τσάντα του και έφυγε για το σχολείο. «Το στομάχι μου γουργουρίζει», είπε στη Στέλλα. «Ντροπή σου, τα παιδιά στην Αφρική είναι συνέχεια πεινασμένα». Ο Χρυσόστομος κοίταζε στο διάλειμμα τους άλλους που έτρωγαν και εξερογλυφόταν, αλλά άντεξε και δεν έφαγε. Το μεγάλο μαρτύριο όμως το πέρασε ο Γιάννης το μεσημέρι. Πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό του χωρίς να πλησιάσει στο τραπέζι. Η μάνα του, αναστατωμένη, πήρε τηλέφωνο του γιατρό. Μην ανησυχεί. Έχει πεισματώσει. Αύριο θα του έχει περάσει και θα φάει διπλό φαγητό. Τη είπε αυτός. Όμως, αχ, τα πυρούνια που χτυπούσαν και το θαυμάσιο άρωμα από το κοκκινιστό κοκοράκι που έτρωγαν οι άλλοι, έφερναν στο Γιάννη η λιγούρα, ζαλάδα και στο μαχόπονο. Πολλές φορές έκανε τη σκέψη να τρέξει στην κουζίνα, να γεμίσει ένα πιάτο φαγητό και να το φάει. Την ίδια όμως στιγμή θυμόταν τα πεινασμένα παιδιά και του κοβόταν η όρεξη. Μα και οι φίλοι του κατάφεραν να μην φάνε τίποτα εκείνη την ημέρα όπως είχαν συμφωνήσει. Το βράδυ οι τρεις πεινασμένοι συναντήθηκαν πάλι. Ο Γιάννης έτριβε το στομάχι του και αναστέναζε. Ενώ ο Χρυσόστομος ανοιγόκλεινε κάθε τόσο το στόμα του, λες κι ήθελε να μασήσει αέρα. Άντρε να σου πετύχουν, δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή μέχρι αύριο το πρωί», τους έλεγε η Στέλλα, κουνώντας το κεφάλι της. «Γιάννη, Έμαθες πότε έχει αεροπλάνο για Κένια, ρώτησε ύστερα. Α, ναι, πήρα τηλέφωνο κρυφά. Έχει το επόμενο Σάββατο στις 8 το πρωί. Λοιπόν, ετοιμάστε ένα σακίδιο με τα απαραίτητα, κρύψτε το κάτω από το κρεβάτι σας και ραντεβού το Σάββατο στις 6 ώρα στο πάρκο. Πώς θα πάμε στο αεροδρόμιο, ρώτησε η Στέλλα. Θα βγούμε στο δρόμο και θα κάνουμε auto-stop ή θα πάρουμε ένα ταξί. Παιδιά, οι γονεί μα θα ανησυχήσουν, θα στεναχωρηθούν αν φύγουμε, είπε ανήσυχο ο Χρυσόστομο. Δεν θα στεναχωρηθούν γιατί πάμε να κάνουμε κάτι καλό, απάντησε ο επιπόλαιο και πεισματάρη Γιάννη. Άτε, καληνύχτα τώρα και μην ξεχάσετε να μάθετε την ορθογραφία μόλι πάτε στα σπίτια σα. Δεν πρέπει να δίνουμε δικαιώματα. «Γιάννη, ούτε απόψε θα φας» είπε η μητέρα το ανοίγοντα την πόρτα όταν έφυγαν τα παιδιά. «Μάνα, τι μπορούμε να αγοράσουμε με ένα ευρώ» ρώτησε ο Γιάννης. «Θέλω να πω τρόφιμα, ρούχα, τέτοια πράγματα απαραίτητα». «Με ένα ευρώ. Με ένα ευρώ αγοράζουμε μισό κιλό μακαρόνια ή μια τυρόπιτα ή μισό σουβλάκι ή ένα ψωμί» μπορούμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι για μια μέρα. Μπα, ούτε για δύο ώρες. Μπορούμε να πάρουμε ένα ζευγάρι παπούτσια. Μόνο τα κορδόνια τους. Ένα μπλουζάκι. Κουμπιά και κλωστή για να το ράψουμε. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι με ένα ευρώ. Από τον Πειραιά μέχρι την Ομόνια. Ευχαριστώ και φύλαξε το φαγητό μου για αύριο. Απόψε δεν πεινώ, είπε ο πεισματάρη Γιάννη. Άνοιξε το τετράδιο και έγραψε αυτά που του είπε η μάνα του και άλλα που σκέφτηκε μόνο του. Λοιπόν, διαλέξτε ένα από αυτά που έχω γράψει, είπε ο Γιάννη στου φίλου του, στην επόμενη συνάντηση. Με αυτό θα περάσετε μια ολόκληρη μέρα. Εγώ διαλέγω μια τυρόπιτα, είπε ο χρυσοστομος Εντάξει, αλλά δεν θα μείνει στο σπίτι. Δεν θα φοράς ρούχα, εσώρουχα, παπούτσια. Δεν θα ανάψει φω το βράδυ. Δεν θα δει τηλεόραση. Δεν θα κοιμηθεί σε κρεβάτι. Δεν θα πληθεί το πρωί που θα ξυπνήσει. Δεν θα έχεις μολύβι να γράψεις στο σχολείο. Δεν θα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο τη μάνα σου όταν θα πονάει η κοιλιά σου. Ο Χρυσόστομος έξισε ταυτή του «Απογοητευμένος. Εγώ διαλέγω κουμπιά και κλωστή, γιατί έχει ξυλωθεί η φούστα μου», είπε η Στέλλα. «Εντάξει, αλλά δεν θα φας πάλι τίποτα, ούτε θα πιεις γουλιά νερό για μια ολόκληρη μέρα». «Παιδιά, δεν υπάρχει λύση. Είναι αδύνατο να ζήσουμε με ένα ευρώ την ημέρα», είπε τρομαγμένη η Στέλλα. «Καλύτερα να μην δοκιμάσουμε». Οι άλλοι συμφώνησαν και ο Γιάννης έγραψε. 16 Απριλίου το απόγευμα. Τα τρία πουλιά αποφάσισαν πως είναι αδύνατο να ζήσει άνθρωπος με ένα ευρώ την ημέρα. Θα πεθάνει. Ένα δάκρυ έσταξε πάλι από τα μάτια του Γιάννη εκείνο το απόγευμα και έκανε ένα μικρό λεκέ στην κάτω μεριά της σελίδα. Ο Γιάννης βρήκε την παλιά του τσάντα, έβαλε μέσα μερικά ρούχα δύο σάντουιτς, ένα μπουκάλι νερό και 73 ευρώ που είχε φυλάξει από τα περσινά κάλαντα. Η Στέλλα ξέχασε να βάλει στο σακίδιό της χτένι για να χτενίζει τα μαλλιά της. Θυμήθηκε όμως να πάρει το λάστιχο για να παίζει. Ο Χρυσόστομος ήταν πολύ ανήσυχο. Την Παρασκευή το βράδυ του μπήκε πυρετός από την αγωνία. Η μάνα του νόμισε πως κρύωσε και του δώσε ασπιρίνη. Πρωί πρωί όμως ήταν όλοι στο πάρκο. Είναι απίστευτο πως έφυγαν από τα σπίτια τους και δεν τους κατάλαβε κανένας. Βρήκαν γρήγορα στο μεγάλο δρόμο και σταμάτησαν ένα ταξί. Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ, είπε ο Γιάννης. Ο ταξιτζής τους κοίταξε καλά-καλά. Παράξενο, πολύ παράξενο σκέφτηκε τρία παιδιά μόνα τους να πηγαίνουν πρωί πρωί στα αεροδρόμιο. «Οι γονείς μας δουλεύουν εκεί πέρα», του είπε η Στέλλα για να τον ησυχάσει. «Πάμε να τους κάνουμε έκπληξη». Ο ταξιτζής κούνησε το κεφάλι, έβαλε πρώτη και έφυγε. Οι γονείς τους όμως το πρωί που ξύπνησαν και είδαν πως τα παιδιά τους είχαν φύγει από το σπίτι, κόντεψαν να πεθάνουν από την αγωνία. Πήραν τηλέφωνο στο σχολείο, στα σπίτια των συμμαθητών τους, των γνωστών, των φίλων, μα τα τρία παιδιά δεν βρέθηκαν πουθενά. Η μάνα του Γιάννη, ψάχνοντας το δωμάτιό του, βρήκε το τετράδιο της μυστικής οργάνωσης. Μαζί με τον πατέρα του, που δεν πήγε στη δουλειά, προσπάθησαν να βγάλουν νόημα από τα γραπτά του Γιάννη, όμως δεν το κατάφεραν. Ευτυχώς δεν άργησε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Ένας αστυνομικός τους πληροφόρησε πως οι τρεις δραπέτες ήταν στο αεροδρόμιο. Τα βρήκαν στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου να τρώνε μισή σοκολάτα ο καθένας. Οι αστυνομικοί τους πρόσφεραν τρεις σοκολάτες, μα η Στέλλα τους παρακάλεσε να τους δώσουν μόνο μια μισή σοκολάτα και ένα ευρώ για τα παιδιά της Αφρικής. Δεν είναι μόνο που μας κάσατε, κάνατε και κάτι πολύ επικίνδυνο, είπαν οι γονείς τους θυμωμένοι. Το ξέρουμε, απάντησε η Στέλλα, κάναμε κάτι κακό για να πετύχουμε κάτι καλό. «Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά», είπε ο πατέρας του Γιάννη και χαμογέλασε. Στι 10 το πρωί τα παιδιά ξαναγύρισαν στα σπίτια του. Ευτυχώ κατάλαβαν το λάθο του. Υποσχέθηκαν να μην ξανακάνουν άλλη φορά τέτοια επικίνδυνα πράγματα. Η ζωντανή εκπομπή για την Αφρική μεταδόθηκε τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα και χάλασε κόσμο. Το στούντιο της τηλεόρασης ήταν γεμάτο παιδιά. Ήρθε και ο Παπαχρυσόστομος, ήρθε και ο δάσκαλος του Γιάννη. Ο Κώστας το πειραχτήρι καθόταν στην πρώτη σειρά. Η κυρία δημοσιογράφος είπε πως τα παιδιά εκεί κάτω πονάνε, διψάνε, υποφέρουν και πεθαίνουν. Όπως πόνεσε, δίψασε και υπέφερε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Είπε ακόμα πως οι άνθρωποι στις πολιτισμένες χώρες αρρωσταίνουν επειδή τρώνε πολύ φαγητό, ενώ στην Αφρική αρρωσταίνουν επειδή δεν έχουν να φάνε. Ύστερα μίλησαν ο Γιάννης, η Στέλλα και ο Χρυσόστομος. Με πολύ θάρρος ζήτησαν από τους τηλεθεατές να προσφέρει ο καθένας μισό πιάτο φαγητό στα πεινασμένα παιδιά. Είπαν ακόμη πως ο Χριστός αγαπά το ίδιο όλους τους ανθρώπους της γης, ό,τι χρώμα και αν έχει το δέρμα τους. Ο κόσμος συγκινήθηκε. Πολλοί έπαιρναν τηλέφωνο και πρόσφεραν χρήματα. Μια κυρία ζήτησε να υιοθετήσει ένα μαυράκι, γιατί δεν είχε, λέει, δικά της παιδιά. Ξαφνικά άνοιξε μια πόρτα και μπήκε ένα παιδάκι στο στούντιο. Ήταν αδύνατο. Το δέρμα του ήταν σκουρόχρωμο, τα μαλλιά του κατσαρά. Έσκυβε το κεφάλι φοβισμένο, έτοιμο να κλάψει. Η κυρία δημοσιογράφος είπε πως το λένε Ρούντι και είναι από την Κένια. Το πήρε από το χεράκι και το έβολε να καθίσει δίπλα στον Κώστα. Αυτός άπλωσε το χέρι, το αγκάλιασε, το παιδί τον κοίταξε παραξενημένο και επιτέλους χαμογέλασε. Είναι ολόιδιος με εμάς, είπε η Αλίκη δυνατά, χωρίς να το θέλει. Σου το έλεγα τόσο καιρό και δεν με πίστευε πω όλα τα παιδιά του κόσμου είναι ίδια. Πετάχτηκε και τη φώναξε ο Ξερόλα, φτιάχνοντα τα γυαλιά του. Για να δούμε, μιλάει, φώναξε η Κλειό. Η συζήτηση ακούστηκε καθαρά από όλε τι τηλεοράσει. Ο κόσμο γέλασε. Άρχισαν να ρωτάνε το Ρούντι αν είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι πεθαίνουν στον τόπο του από την πείνα. Μια κυρία ανέλαβε να μεταφράζει. Ο Ρούντι δίστασε στην αρχή να μιλήσει. Ύστερα όμως απάντησε πως έχασε δύο αδερφάκια επειδή οι γιατροί δεν είχαν φάρμακα να τους δώσουν. Όταν αρρώστησαν, στο μεταξύ ο Γιάννης κάτι ψιθύρισε στο αυτί της τέλας και αυτή σηκώθηκε και είπε το Ρούντι θα τον φιλοξενήσουμε εμείς το Πάσχα. Θα του μάθουμε τη γλώσσα μας, τα παιχνίδια μας, τις συνήθειές μας. Θα του γνωρίσουμε την πατρίδα μας. Όλα τα παιδιά χειροκρότησαν ενθουσιασμένα. Οι πρώτες ελληνικές λέξεις που έμαθε ο Ρούντι ήταν «Χριστός Ανέστη» το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου έμαθε να κάνει το σταυρό του και άναψε τη λαμπάδα του με το Άγιο Φως. Τότε ήταν Πάσχα. Έπαιξε με τα παιδιά αμπάριζα και κρυφτό. Στο ποδόσφαιρο ο Ρούντι ήταν πολύ καλός. Το όνειρό του ήταν να γίνει ποδοσφαιριστής. Σκαρφάλωνε με μεγάλη ευκολία στα δέντρα του πάρκου και κελαϊδούσε από εκεί πάνω σαν πουλί ο Γιάννης ζήτησε να κοιμάται το μαυράκι στο δωμάτιό του. Τι νύχτες ξυπνούσε, στεκόταν πάνω από το κρεβάτι του Ρούντι, τον κοίταζε που κοιμόταν. Άκουγε την αναπνοή του στη σιωπή της νύχτας. Ένα βράδυ έγραψε στο τετράδιο. Το θαλασσινό φεγγάρι πέτυχε το σκοπό του. Δεν θα χαθεί όμως από τον ουρανό, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλά κοιμισμένα παιδιά στον κόσμο. Υπάρχει ένα παλιό ξοκλήσι δίπλα στη δροσερή θάλασσα. Όταν φυσά ο νοτιάς, το κύμα ραντίζει τους κατάλευκους τείχους. Μια ανοιξιάτικη μέρα, ο πατέρας πήγε τα παιδιά εκδρομή σε εκείνη την παραλία. Ο Ρούντι δεν ήξερε τη θάλασσα, δεν είχε δει ποτέ το θάλασσα. Στάθηκε και την κοίταζε πολλή ώρα. Και ύστερα έτριβε τα μάτια του που πονούσαν από το πολύ φως. Τα παιδιά τον πήραν από το χέρι, έσπρωξαν την πόρτα της εκκλησιάς και μπήκαν μέσα. Άναψαν κεριά και προσκύνησαν. «Χριστός, Παναγία, Αη Νικόλας», είπε ο Γιάννης και έδειξε στο φίλο του τις εικόνες του τέμπλου. Ο Ρούντι κάρφωσε τα μάτια του στην εικόνα της Παναγίας. Ύστερα σήκωσε το χέρι και έδειξε τα μαλλιά του μικρού Χριστού. Κοίταξε τα παιδιά, χαμογέλασε και έδειξε και τα δικά του μαλλιά. Θέλει να μας πει πως έχουν ολόιδια κατσαρά μαλλιά, ψιθύρισε η Στέλλα. Όταν βγήκαν έξω, έβγαλαν τα παπούτσια τους και άρχισαν να τσαλαβουτούν στη θάλασσα να πετούν νερό ο ένας τον άλλο, να γελούν, να παλεύουν, να φωνάζουν, να πέφτουν, να σηκώνονται. Κουράστηκαν να παίζουν. Τα ρούχα τους έσταζαν αλμυρό νερό. Ο Γιάννης έβγαλε το πουκάμισό του, το άπλωσε, στα βότσαλα να στεγνώσει. Ύστερα λύγισε το χέρι και έσφιξε τη γροθιά του για να κάνει ποντίκι. «Κοίτα, Ρούτι, κοίτα μπράτσα που έχω», είπε ο πισματάρης Γιάννης στον καινούριο του φίλο. Αλήθεια, εσύ ξέρεις να σκάβεις. Εγώ ξέρω, με έχει μάθει ο παππούς. Λοιπόν, θα βγάλω ένα διαβατήριο και θα έρθω στο χωριό σου να σκάψουμε μαζί. Ένα βαθύ, βαθύ πηγάδι. Θα έχει καθαρό νερό να πίνεις με τους φίλους σου. Θα με περιμένεις, ε. Χριστό, ανέστη, φώναξε ο Ρούντι. Τον έσπρωξε και ο Γιάννη ξανά έκανε μπλουμ στη δροσερή θάλασσα. Τα τέσσερα παιδιά κάτσανε στην άμμο. Το κύμα τραγουδούσε και έβρεχε τα πόδια του. Ύστερα αγκαλιάστηκαν και έμειναν έτσι, σφιχτά αγκαλιασμένοι. Αγαπημένα μου παιδιά, σας χαιρετώ.